Λοιπόν, εδώ κοντά μα ο κύριο Χρήστο Πύρτη από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα χρόνια πολλά. Καλώ ήρθατε, να είστε Καλημέρα. καλά. Από ό,τι βλέπουμε τώρα, μπήκαμε κατευθείαν στα σκληρά, κύριε Υπουργέ. Ενώ μετά την, και την τοποθέτηση του κ. Κασελάκη, που θα έλεγα πριν τη σχολιάσετε, να τη δούμε, να δούμε τι είπε ο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκη, σε μια συνομιλία που είχε στο πλαίσιο τη περιοδία του στην Ιγουμενίτσα, σε μια συνομιλία με έναν πολίτη την οποία επαναλαμβάνουμε γιατί το έχουμε πει και άλλε φορέ από το πρωί, επέλεξε να ανεβάσει ο ίδιο στα social media. Mm. Διότι η συνομιλία έγινε. Τραβήθηκε. Θα μπορούσε να μην ανέβει τόσο το ότι την ανεβάζει, σημαίνει να να ότι επι... θέλει να δώσει ναι, βάρο. Θα επιλέξει να μην το ανεβάσει. Ακριβώ. Ναι, γιατί θα θεωρούσε ότι ξέφυγε λίγο η συζήτηση. Εν του να πει λόγου... ήταν μια συνομιλία εδώ, υπόθηκε για παραπάνω. Έδωσε όμω βαρύτητα σε αυτό πολιτική. Για πάμε να την ακούσουμε πώ το είπε. Οι άλλοι που το παίζουν πατριώτες και θρησκευόμενοι συγκαλύπτουν εγκλήματα. Εντάξει, εγκλήματα. Κυριολεκτικά εγκλήματα. Πάνε και πελάνε τα χέρια μέσα στο Πάσχα, αλλά ψηφίζουν και συγκαλύπτουν υπουργούς. Που σκοτώνουν παιδιά. Συγκαλύπτουν υπουργού που σκοτώνουν παιδιά. Κυριολεκτικά εγκλήματα, είπε ο πρόεδρό σα. Δεν ξέρω, θεωρείτε ότι έχει κάποια υπερβολή αυτή η δήλωση. Είναι μια δήλωση που μπορεί να υποθεί με άνεση. Τι λέτε? Τι να, να πω, να κάνω μια συνολική τοποθέτηση ναι. και σε σχέση με τις αντιδράσεις της Νέα Δημοκρατίας. Όταν ε, σπέρνεις ε, ανέμους θερίζεις θύελλες. Άρα θεωρώ ότι οποιαδήποτε τραγωδία ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο, το πρώτο είναι να υπάρχει διερεύνηση για όλους και για όλα mm. και το δεύτερο είναι να υπάρχει ψυχραιμία, mm -hmm. κύριε Οικονόμη. Διότι θεωρώ ότι. Αυτή η δήλωση βοηθάει, κύριε Υπουργέ. η εργαλειοποίηση... Τέτοιου είδου δήλωση, όταν λέτε Υπουργοί σκοτών παιδιά, το είχε πει πω. και ο κύριο Κουρουπλή και τον είχε διαγράψει το, ο Τσίπρα. Αν θυμάστε. Το, το θυμάμαι. Άρα λοιπόν τόσο, βοηθάνε αυτού του είδου οι δηλώσει. Ακόμα και στην αποκάλυψη τη αλήθεια σε αυτό το έγκλημα, όπω λέτε για τα τέπια. Δεν βοηθάνε. Όπω δεν βοήθησε και η εργαλειοποίηση του... τη μεγάλη τραγωδία στο μάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Τότε δεν είχαμε φτάσει όσ... εκεί όμω. Για να είμαστε ειλικρινεί, δεν είχαν πει Κύριε ότι Παπρόπουλαι... ο Τόσκα σκότωσε παιδιά. Ναι, δεν ή, είχανε... πει, είχαν πει Ή ο Τζαντακόπουλο είχαν... ή ο Πά ή ο Σπίτζη. Δεν είχαν πει Είχαν πει άλλα. Ναι, δολοφόνου δεν σα είχαν πει ότι σκοτώνονται παιδιά. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με το αν θα αν υπάρχουν όρια στην κριτική. Υπάρχουν κάποια όρια. Ή μπορεί να λέει ο καθένα. Ότι, ότι όποιο έχει δημόσια θέση, είναι βουλευτή, είναι υπουργό, είναι στέλεχο ενός νοσοκόμματο, πρέπει να είναι μετρημένα αυτά που λέει στο δημόσιο διάλογο. Γιατί, Γιατί διαφορετικά εκπαιδεύουμε αν θέλετε, την κοινωνία σε μια λαϊκίστικη ε, κατεύθυνση που δεν αρμόζει. Όλοι Έχουμε σωστό, άλλα δηλαδή, προβλήματα. Δηλαδή, αν ο πολίτη ακούει τον κασελάκι να λέει ότι οι υπουργοί δολοφονούν παιδιά, τι πρέπει να πει ο ίδιο. Προφανώ αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση και θέλω να το τονίσω αυτό ότι η στάση της κυβέρνησης στο θέμα των τεμών, ε, δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Αυτό είναι μια κριτική πολιτική. Έτσι, αλλά είναι αυτό άλλο πράγμα. Είναι πράγμα, άλλο πράγμα. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή έπρεπε να γίνει προανακριτική. Εντάξει. Έπρεπε να γίνουν και άλλοι προανακριτικοί. Έπρεπε να διερευνηθούν οι πάντες και τα πάντα και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Όχι μόνο σε επίπεδο δικαιοσύνη. Mm -hmm. λοιπόν, νομίζω ότι έδωσε τις ε, αφορμές στην Νέα Δημοκρατία να υπάρχει ένα κλίμα το οποίο φαίνεται και στι μετρήσει. Mm -hmm. Δηλαδή δεν είναι καλό για τη χώρα, για την κοινωνία μα, για του θεσμού. Εδώ πάντω. Ο μέσο πολίτη να πιστεύει να μην έχει μάλλον αυτό εμπιστοσύνη μια... στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πρώτη συζήτηση Έτσι. αυτή που κάνετε. Υπάρχει μια άλλη συζήτηση που έχει να κάνει με τη στρατηγική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να επιτύχει το στόχο του να καταγράψει μια υψηλή ε, ε επίδοση, όπως την ανατροπή, όπω λέει ο κ. Κασαλάκη, που θα προκαλέσει και τι πολιτικέ εξελίξει. Αυτή η στρατηγική. Βοηθάει αυτό το στόχο. Να σου πω, και να βοηθάει το στόχο, από μένα δεν υιοθετείται, κύριε Παυλούπουλο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιγράψουμε λαϊκίστικα μοντέλα που χρησιμοποίησε ή την Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα στο παρελθόν. Mm -hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει με τη στάση μας, με αυτά που λέμε, με τις προτάσεις μας και κυρίως με τις ενέργειες που έχουμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε και την ελληνική κοινωνία, και το κράτος δικαίου, και τη χώρα mm -hmm. λοιπόν, η πρόσφατη βοήθεια που πήρατε από ό,τι κατάλαβα από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Σπιλιατόπουλου, σα σας βρίσκει σύμφωνο, Όχι. Αυτό είναι προσωπική επιλογή του ε, κάθε πρόεδρου κάθε κόμματο και συνεργάτες θα έχει. Εγώ Έτσι, ρωτάω εσά, τον Χριστό Σπίριτζ, αν, αν δεν έχετε κανένα... θέμα με αυτή την προσχώρηση τη πρόβλημα να προσκόδω, ναι. με κανέναν ε, άνθρωπο που είναι επαγγελματία. Να προσφέρει τι υπηρεσίε. Ε, βέβαια. Γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να κάνουμε. Mm. Ε, να περνάμε από ψηλό κόσμο με ποιου θα συνεργαζόμαστε. Έτσι, mm. δεν... Όχι, αλλά είναι, είναι μια συζήτηση το τι χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια. και ο πρόεδρό του. προκειμένου να διεκδικήσουμε διεκδικήσουν αξιώσει αυτό που θέλετε. Για Παυλόπουλε, για να διεκδικήσουμε με αξιώσει. Τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να λέτε ότι είναι όλα κατασταμένα. Ναι. Ότι έχει γίνει δημαδιό η χώρα, yeah. πρέπει να λέτε ότι έχουμε δου υπουργού δολοφόνου. Πρέπει να λέτε ότι υπάρχουν καλύτερε προτάσει και τι έχουμε εμεί για να βγούμε από, από διάφορα τέλματα όπου διαπιστώνονται. Πώ πρέπει θα. να το χειριστείτε, Νομίζω του. ότι για να διεκδικήσουμε να υπάρχει ε, ε, εναλλακτικό πόλο διακυβέρνηση τη χώρα, πρέπει να πάμε σε τελείω διαφορετική κατεύθυνση και δεν έχω κρύψει εγώ τι προτάσει μου. Προ, νομίζω ότι πρέπει να, επα, να, να ανασυγκροτηθεί. Ο προοδευτικό κόσμο mm -hmm. να υπάρχουν συγκλήσει των προοδευτικών και με τον Πασόκ, βέβαια. Το Χωρί αποκλεισμού. Mm -hmm. Και όχι μόνο με τον Πασόκ. Mm -hmm. Με πολλά στελέχη, με ανθρώπου κοινωνία που έχουν απογοητευτεί και, και δεν συμμετέχουν. Και οι Χωρί αποκλεισμού. Με κανέναν. Αλλά δεν πιστεύετε ότι ο μόνος το όπω είναι σήμερα, μπορεί να διεκδικήσει αυτή την έχουμε τέτοια δείγματα. Εγώ σα λέω το καλύτερο σενάριο να πάρουμε για τα εκλογικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία, το καλύτερο σενάριο για το Πασό Κίνημα Αλλαγή και για τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα. Δεν νομίζω ότι συγκροτεί ένα προοδευτικό πόλο που μπορεί να διεκδικήσει αύριο τη διακυβέρνηση τη χώρα. Αν πάτε όλοι μαζί, λέτε. Αν πάμε ένα ένα. Αν πάτε ένα ένα. Αν, πάμε Ένας, ένας, αυτό τι σημαίνει, Τώρα, σημαίνει. δηλαδή λέτε ότι. Προγραμματική α... σύγκληση. Και στα καλύ... στην καλύτερη δυνατή στο, στο, καλύτερο σενάριο. Ας πούμε ότι πιάνουμε του στόχου μα. Το 17. Το 17, 18, των που λέει. Λοιπόν, ναι. εκλογών. Ναι. Ωραία. Και 19 να πα. Ωραία. Όταν η διαφορά σου με την Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο μισό, είναι 15-20 μονάδε, ναι. προφανώ δεν διεκδική αξιόπιστα. Ακριβώ. Δεν είναι αξιοπιστά. ανατροπή. Ακριβώς, δεν ανατροπή. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε σε άλλη κατεύθυνση. Τα προβλήματα Άρα στι συγκλήσει, λέτε εσεί. Εκεί είναι το κλειδί. Και νομίζω, κύριε Οικονομό, ότι υπάρχουν αυτέ οι συγκλήσει. Υπάρχουν στο κράτο δικαίου, υπάρχουν στην οικονομία, υπάρχουν στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, άκουγα πριν τον κύριο Κερίδη. Ωραία, να συμφωνήσουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό όλα τα κόμματα ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε το διάλογο με την Τουρκία. Ποιε είναι οι πρωτοβουλίε που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση για τα έσχη που κάνει η Τουρκία. Και εδώ υπάρχει μια συνεχή υποχώρηση, αν θέλετε την άποψή μου. Διαχρονικά. Mm -hmm. Δηλαδή, κάποτε ο του Πουπανδρέου και ο Κωνσταντίνο Καραμαλή mm -hmm. έλεγαν ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία περνάνε μέσα από την επίλυση του Κυπριακού. Το ξεχάσαμε αυτό. Έμεινε λίγο στο περιθώριο, δεν? Τέλειω. Mm -hmm. Και σε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί και η κυβέρνηση Μιτζοτάκη. Mm -hmm. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε συνεχεί προκλήσεις από την Τουρκία και μια λεκτική. Ε, αντίδραση του υπουργείου εξωτερικών και τέλεια δεν θα πάρει κάνουμε, πρωτοβουλία με. η χώρα Πώς μας για κυρώσεις στην ευρωπαϊκή επιτροπή στο ΝΑΤΟ. Στην, στον ΟΗΕ πουθενά. Να το πολύ πιο πουθενά. 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 Τι κυρώσει ούτε εσεί τι είχατε πετύχει. Όχι. Τις είχαμε Είχατε πετύχει, πάρει μια υποσχετική. Πάρει υποσχετική αλλά, μία πάρει. υποσχετική αλλά δεν είχαν εφαρμοστεί ούτε είχαν προοριστεί. Βεβαίω. Δεν... Υποσχετική είχατε ναι. πάρει. Το είχατε κυνηγήσει. Αλλά μέχρι εκεί πήρατε. Υποσχετική. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ούτε Είναι λόγια του αέρα. Δεν είναι κάτι. Όχι. υποσχετική είναι ότι αν συνέχιζε η Τουρκία τι προκλήσει και όπω θυμάστε μετά το επιχείρημα που είχε για να μπει να κάνει έρευνα στα δικά μα χωρικά ύδατα, απετρέψει. Δεν είχαμε να κάνουμε ερευνητικά σκάφη κρουαζιέρα στο Αιγαίο. Για να υγερό, γίνει όλο αυτό τώρα... που λέτε στο προοδευτικό χώρο, για να το, να, να το, να το, να το τελειώσουμε ναι. κάπω έτσι. Για να γίνει όλο αυτό που περιγράφει ο κύριο Πίτρη στο προοδευτικό χώρο, πρέπει να κάνουν πίσω ο κύριο Κασελάκη και ο κύριο ε, Όχι, πρέπει να συνεννοηθούν, να πάρουν πρωτοβουλίε. Ναι. Γιατί να κάνουν. Για να ηγηθεί κάποιο ίσα... τρίτο κοινή αποδοχή. Μπορεί να Έχει πει ο κύριο Πίτρη, ο κύριο Πίτρη Τσίπρα. Να πάλι. Εκτό διότι, έχω πει εγώ. Ναι. Ε, όταν γίνονται τέτοια εγχειρήματα και, και, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόν τέτοια όσμωση ναι. και το πάσο κίνημα αλλαγή. Σημαίνει ότι πα συμφωνεί όχι τα πρόσωπα. Τι δημοκρατικέ διαδικασίε, το πρόγραμμα, το εύρο του, ε, του πολιτικού έργου. Ο εύρος, έχει δημιστεί. πάρει σύνταξη ή είναι ενεργό. Όχι, όχι, ενεργότατος. ενεργότατο. Ενεργότατος. Ενεργότατος. Καλημέρα κύριε Σπίρτζε, ευχαριστούμε καλά. πολύ. Καλημέρα. είστε καλά. καλά.